η διαδικασία αδειοδοτήσεων τηλεοπτικών σταθμών δεν έχει να κάνει με τα κρατικά έσοδα, όπως εδώ προβάλλεται τον ΣΥΡΙΖΑ. Σιγά τώρα μην αλλάξει ο κρατικός προϋπολογισμός, αφού θα βάλει 10-12 εκατομμύρια τις άδειες. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα του κράτους. Το πρόβλημα του κράτους αντίθετα είναι πολύ μεγαλύτερο, να εξασφαλίσει την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα χρόνια είχαμε την ασυδοσία, είχαμε την αδιαφάνεια, είχαμε τη λειτουργία τηλεοπτικών σταθμών με προσωρινές άδειες, δηλαδή χωρίς άδειες, σε ένα καθεστώς στο ημίφος, σκοτεινό καθεστώς. Όλα αυτά και αυτά επίτευγαν. Μ' αρέσει τώρα. Άκου να σου πω μια ιστορία, Σεραφή μου, γιατί τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να διαφωνούμε πάρα πολύ στα μνημονιακά, αλλά είστε της πιάτσας. Όταν έγινε υπουργός ναυτιλίας, συνειδητοποίησε ότι τα μισά λιμάνια της χώρας είναι αθαίρετα. Και έπρεπε βάσει της ελληνικής νομοθεσίας να τα γκρεμίσουμε και να μην αφήνουμε τα πλοία να μπαίνουν μέσα. Να τα γκρεμίσουμε, Σεραφή μου, γιατί είναι αθαίρετα. Προφανώς όχι. Α, μπράβο. Άρα λοιπόν τώρα να μου λες στην Ελλάδα, όπου γίνεται παντού το χάος, ότι σας έπιασε η όρεξη να φέρετε την απόλυτη νομιμότητα στις τηλεοπτικές συχνότητες, με συγχωρείς, θεωρώ τρομερή υποκρισία. Δεν διαφωνώ μαζί σου με τη διαφορά ότι. Δηλαδή, στην Ελλάδα όλα πάνε καλά και το μόνο που είναι σε γκρίζα παρανομία είναι οι άδειες τηλεοπτικές. Με τη διαφορά ότι τα τσιμέντα των αυθαίρετων λιμανιών δεν εκβιάζουν, δεν χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Δεν κλέβουν δημόσιο χρήμα έμεσα. Τα τσιμέντα των λιμανιών. Άλλο τα τσιμέντα των λιμανιών. Και άλλο τα τσιμέντα που έχουν γκρεμιστεί. Τα τσιμέντα των λιμανιών μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Άμα δεν το πάμε σε ακριβές μέτρημα. Άρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Υπάρχει το λιμενικό που φροντίζει. Και όσον αφορά το θέμα των τηλεοπτικών συχνοτήτων, θα επιμείνω. Εγώ προτιμώ μια Ελλάδα στην οποία θα μπορώ να έχω πολλές τηλεοράσεις και πολλά ραδιόφωνα και έτσι θα ξέρω ότι δεν θα χρειάζεται να είμαι υποχρεωτικά υποχείριο ενός, δύο, τριών, τεσσάρων επιχειρηματιών που θα ελέγχουν τις άδειες. Όπως ήσουν μέχρι τώρα. Δεν ήμουν μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχουμε 15, 20, 30 κανάλια στην Ελλάδα. Τι θέλουμε, λέμε. 6 καναλάρχες είχες τώρα. Δεν έχουμε 6 τώρα. 6 δεν έχουμε. Άδωνη. Έλα τώρα. Άδωνη. Άδωνη. Μέγα. Αντένα. Sky 3. Έψιλον 4. Ποιον ξεχνάω. Αλφα 5. Ποιον ξεχνάω. Το είπα, Σταρ. Art. Λοιπόν, Art έμεινε απ' έξω. Ο πρόεδρος έμεινε απ' έξω. Δεν είχε για το παράβολο 30.000 ευρώ. Άλλον δεν ήθελα να το βάλει, αν το χάσει. Θα σου πω μια άλλη ιστορία, λοιπόν, γιατί με προκαλείς. Όταν έγινε υπουργός ναυτιλίας, όταν έγινε, για να καταλάβεις γιατί είσαι εκτός τόπου και χρόνου, δυστυχώς. Όταν έγινε υπουργός ναυτιλίας, τη δεύτερη μέρα που στο Υπουργείο ήρθε ένας ναύαρχος από την επιθεώρηση πλοίων με ένα φάκελο στο χέρι. Μου λέει, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι. Λέω, μάλιστα. Υπάρχει αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τη βλέπετε, λέω, μάλιστα. Είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας των κριτηρίων της ακτοπλοείας. Λέω, μάλιστα. Να την εφαρμόσω. Λέω, βεβαίως. Οι καθηκές αποφάσεις πρέπει να εφαρμόζονται. Λέω, άμα την εφαρμόσω, βάλτε μια υπογραφή εδώ. Δεν μπορεί να κινηθεί ούτε ένα πλοίο να πάει σε κανένα νησί. Γιατί κανένα πλοίο δεν πληρεί αυτές τις περιγραφές. Λέω, τι είπατε. Λέει και ούτε ένα. Αν εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν κινείται ούτε ένα πλοίο να πάει σε νησιά. Να το εφαρμόσω. Λέω, όχι. Μπράβο, βάλτε μια υπογραφή, δεν την εφαρμόσω. Και το ίδιο κάνει κάθε υπουργός που περνάει.